Μίλησε για ευνοϊκό πρόγραμμα, μίλησε να κρατήσουμε την, να πετύχουμε την πρωτιά μάλλον. Εδώ Καμαρά μέσα στην περιοχή. Καμαρά θέλει να γυρίσει με τον Βέρτζο. Καμαρά η προσπίση, σέντα ευκαιρία. Δοκάρι από τον Μπακάκι. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Πανετολικό στο 9. Νέες διαμαρτυρίες για offside από τους ανθρώπους της Νίκης σε αυτή την φάση. Στο 9 ο Μπακάκης με το δοκάρι για τον Πανετολικό μετά την φάση του Καμαρά στο 5. Νέα ευκαιρία, κανένα offside. Και πάλι ο Σαμαράς καλύπτει τον Καμαρά που έχει προκαλέσει ούκο λίγα προβλήματα. Εδώ Μπακάκης από τα 5 μέτρα, τυχερός. Play-off της Football League στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Πάρα πολύ καλή συγκομιδή. Εδώ το λάθος από τον Βέρτζο. Καμαρά το λάθος, 1-0 ο Πανετολικός. Ο Ανρί Καμαρά συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα. 2 γκολ στο Καφκαντζόγλιο με τον Ηρακλή πριν από λίγες ημέρες για το 2-0 και την κατάληψη στις τέταρτες θέσεις. Και τώρα εκμεταλλεύεται το τρίτο λάθος που γίνεται στα μετόπισεν της νίκης για να γίνει στο 13 το Νίκη Βόλ Πανετολικός 0-1 με το 11ο γκολ του Ανρί Καμαρά για εφέτος. Εδώ και πάλι ένα ακόμα γέμισμα. 30-40 μέτρα παλιά. Δύο στόπερ εκεί. Δεν μπορούν να συνοηθούν Βέρτζος και Σαμαράς. Αυτό συμβαίνει για τρίτη φορά και δεν θέλουμε να ακούσουμε καν τι θα μπορούσε να πει ο Απόστολος Χαραλαμπίδης σε αυτήν την περίπτωση, γιατί πολύ απλά το γνωρίζουμε ήδη. Ακούσαμε ήδη νωρίτερα και τον Δημήτρη Στυλιόπουλο αυτά που είπε ο κόουτς της Νίκης για το βάθος στην άμυνα, το οποίο δεν υπήρχε ούτε σε αυτή την περίπτωση. Καμαρά και ένα 0 ο Πανετολικός. Νίκη δεν έχει λόγο ανησυχίας, έτσι κάποια στιγμή θα ανακάμψει. Βέβαια, 224 μέρες έχουν περάσει από την τελευταία ήττα της Νίκης. Λάθος εδώ, Παπάς, η ευκαιρία, τέτα-τέτ. Λάθος και στην άμυνα του Πανετολικού από τον Ιωάννου, αλλά ο Παπάς δεν εκμεταλλεύεται αυτό το δώρο το οποίο παρουσιάστηκε στην Νίκη Βόλου. Στο 25 η μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Η αντίδραση εδώ από τον Χαραλαμπίδη. Εδώ και πάλι, Ιωάννου, κακό λάθος από τον έμπειρο στόπερ, αλλά ο Παπάς δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το τέταρτο δικό του γκολ εφέτος. Εδώ η αδράνεια του Ιωάννου ήταν χειρότερη από αυτήν του Βέρτζου στον γκολ του Πανετολικού, αλλά Κυριάκος εκτελεί, κεφαλιά, ευκαιρία, 1-1. 1-1 η ισοφάριση για την Νίκη Βόλου μετά από στημένη φάση. Σκόρερ ο Άγγελος Βέρτζος. Στο 83 η Νίκη Βόλου εκμεταλλεύεται την στημένη φάση μετά από μία ακόμα ασίστ, μετά από κόρνερ του Κυριάκου. Η μπάλα στα δίχτυα από τον προωθημένο Άγγελο Βέρτζο. Τρίτο γκολ εφέτος για τον στόπερ. Η μπάλα στα δίχτυα και 1-1 Νίκη Βόλου κόντρα στον Πανετολικό. Και πάλι το γκολ για την Νίκη Βόλου στο 83ο λεπτό. Ο Άγγελος Βέρτζος ξέφυγε εκεί από τον αντίπαλό του και καταφέρνει με καρφωτή κεφαλιά να παραβιάσει την εστία του Γιάννη Τακίδη. Εδώ και πάλι το γκολ από τον Άγγελο Βέρτζο. Τον χάνει ο Αραμπατζής σε αυτήν την μονομαχία. 1-1 η Νίκη Βόλου ισοφαρίζει. Καμαρά στο 13, Βέρτζος στο 83.